Είμαστε κοντά στο πρωτάθλημα, αλλά είμαστε και πολύ μακριά. Νομίζω ότι σήμερα ήταν ένα παιχνίδι που το άγχος και η νευρικότητα είχαν το βασικό λόγο. Και οι δύο ομάδες είχαν πολλά να κερδίσουν και πολλά να χάσουν. Και αυτό σίγουρα επηρέασε τη σκέψη για τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Η ΑΕΚ είναι μια εξαιρετική ομάδα. Νομίζω ότι ακόμα και αν η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα, κανείς δεν θα μπορούσε να πει ότι είναι άδικο. Όμως και η δικιά μας ομάδα είναι μια εξαιρετική ομάδα. Μπορεί να είχαμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, όμως σήμερα νομίζω δείξαμε θέληση για να φτάσουμε στο στόχο. Τώρα έχουμε τον τελικό του κυπέλλου και μετά πρέπει να προσπαθήσουμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είμαστε κοντά, αλλά τίποτα δεν τελειώσει. Αυτό που είπατε προηγουμένως λέει πάρα πολύ, ότι αν έπαιρνε το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ δεν θα ήταν αδικό. Και κάνει και την δικιά σας προσπάθεια, αλλά και το ισόπαλο αποτέλεσμα σήμερα, αλλά και το ότι είσαστε αγκαλιά με τον τίτλο, να έχει νόημα. Νομίζω μόνο ένας μικρός άνθρωπος δεν θα αναγνώριζε ότι σε αυτό το πρωτάθλημα φέτος υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες με την παρουσία τους εξέπληξαν, μακριά από προϋπολογισμούς και από 38 ονόματα. Και η Ανόρθωση και η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας και η Ομόνια είναι πολύ καλές ομάδες και αυτό ακριβώς δίνει αξία και στη δικιά μας ομάδα που προπορευόμαστε και θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη αξία αν κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Ξέρω ότι πολλοί οπαδοί μας περίμεναν μια εύκολη επικράτηση στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά τα γεγονότα μας διέψευσαν. Όμως δεν έχει σημασία αν θα έρθει εύκολα ή δύσκολα. Σημασία έχει να έρθει στο τέλος και εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Είχατε και το πρόβλημα μέσα εβδομάδα με την απομάκρυση του κυρίου Τόστεν Φινκ. Αυτό επηρέασε? Όχι, νομίζω πως δεν επηρέασε. Αντίθετα, νομίζω ότι βοήθησε. Πιστεύω ότι ήταν μια απόφαση της διοίκησης η οποία σίγουρα είχε ένα βαθμό ρίσκου όταν παίζει ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Όμως με αυτά που είδαμε στον προηγούμενο αγώνα με τον Απόλλωνα αλλά και στον προηγούμενο αγώνα με την ΑΕΚ στη Λάρνακα και γενικά με την ψυχολογία που επικράτησε τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό να αλλάξει ψυχολογία, να ανατραπεί αρνητική ψυχολογία. Επηρέασε θετικά το γεγονός αυτό. Και να τουλάχιστον να παρουσιαστούμε έτοιμοι σε αυτόν τον αγώνα. Σίγουρα δεν θέλξαμε με την απόδοση μας σήμερα, δεν γοητεύσαμε, δεν παίξαμε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Όμως ήταν πολύ σημαντικό οι ποδοσφαιριστές να δείξουν πείσμα, πάθος. Νομίζω το έδειξαν αυτό. Όμως μετράει το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στους στόχους μας, αλλά είμαστε και πολύ μακριά.